Μαζί. Καλωσορίσατε στην 12η εβδομάδα που ξεκινάει εσείως εδώ στο My Style Rocks. Να κάνουμε ένα μικρό ρεζουμέ της 11ης. Έχουν συμβεί δύο πράγματα που δεν είχαν συμβεί μέχρι τώρα σε αυτό το αγαπημένο μας show. Η νικήτρια της εβδομάδας ήταν η παίχτρια που μόλις μπήκε, η Αναστασία Σαμαρά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, πήρε 2.500 ευρώ. Και βεβαίως η Σελένη Φωτιάδη, η οποία ήταν πρόσωπο χώριση, σώθηκε ομόφωνα και λοιπόν από τους τρεις κριτές. Για να δούμε τι μας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Εγώ που λίγα ξέρω παραπάνω, θέλω να σας πω ότι σας περιμένουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Ένα-ένα τα πράγματα όμως με τη σειρά τους. Πάμε να καλωσορίσουμε την κριτική μας επιτροπή. Ο κύριος Δημήτρης Κουλός είναι κοντά μας. Have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another. Το ζήτησες εσύ? Όχι, ένα πάλι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, όπως ήταν και ωραίο αυτό της Μολόκο που παίζει το Singing Bank όταν βγήκε εσύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πώς είσαι σήμερα? Είμαι. Είσαι καταρχήν πολύ ωραία ντυμένος. Ευχαριστώ. Πρόλαβα, τελείωσα τα μαθήματά μου. Τα τελείωσες. Και το διάβασμα. Ναι, ναι. Και ήρθα. Και είσαι έτοιμος. Έχεις πάρει και τη συμμαθήτρια μαζί? Ναι, έρχεται η συμμαθήτρια. Είναι τώρα, από το σχολείο τώρα, ναι, ναι. Την βλέπω και αυτή. Ναι, ναι. Θα την πάρω με το χεράκι. Είναι από το σχολείο. Από το σχολείο. Για αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε στο τέλος χρονιάς. Η Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Σε δυο μόνο μάτια. Όση χώρα στο θάλασσα. Παλάτια. Ηλιάνα μου, όπως ναι. Είδες, ο Δημητράκης είναι καθισμένος στο θρανίο του, έτοιμος για το πρόχειρο διαγώνισμα. Κοίτα εσύ χαρά. Έχεις διαβάσει? Κοίτα χαρά, ο σπασίκλος ο Δημητράκης. Εσύ έχεις διαβάσει με το μάθημα? Μάλιστα, κυρία. Ωραία, θα σου βάλω μεγάλο βαθμό, έχω πολλά κέφια σήμερα. Και αυτοκόλλητο. Και αυτοκόλλητο, αρκεί να βάλεις και εσύ μεγάλο βαθμό. Και αυτοκόλλητο. Στα κορίτσια. Εννοώ. Και τώρα πάμε να υποδεχτούμε τον άλλο πάρα πολύ καλό μαθητή του My Style Rocks, τον κύριο Στέλιο Κουδουνάρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ με τα blue jeans σήμερα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ότι πάμε όλη η εκδρομή σήμερα, πώς το βλέπεις? Όχι, όχι, είναι πρόχειρο το διαγώνισμα, θα σας βάλω τώρα να γράψετε. Ναι, δεν μάλιστα, πάτε εκδρομή. Κυρία, μάλιστα, εντάξει, κυρία. Ξέρεις ότι είναι τυχαίο αυτό, ε? Ναι, ναι, καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, αν με ρωτάς. Αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα.